τίποτε άλλο. <laughs> Συγχωρεί που γελάω, αλλά η κόρη σου, τι απαιτήσει έχει η κόρη σου. Η κόρη μου λέει η φίλη που στέλνει το email. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Και καλά Στέφανα. Σου γράφω γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένη με τη στάση της κόρης μου απέναντί μου εδώ και χρόνια και με πιο πρόσφατο την απέτηση της για το γάμο της και εξηγώ. Γνωρίζω την κοπέλα αυτή. Προσωπικώ τη γνωρίζω την κοπέλα αυτή. Δεν είναι προσωπική μου φίλη. Την έχω συναντήσει κάποιε φορέ σε παρουσιάσει βιβλίων και σεμινάρια. Λοιπόν, ενώ έχω χωρίσει εδώ και 16 χρόνια με τον πατέρα τη, ο οποίο δεν ήταν ποτέ παρόν στη ζωή μα ουσιαστικά. Μόνη μου μεγάλωσα τα παιδιά μου με χίλιες δυο στερήσεις. Η κόρη μου θέλει να μας βάλει να καθίσουμε μαζί στο τραπέζι του γάμου της ενώ εγώ είμαι σε σχέση με τον σύντροφό μου εδώ και 8 χρόνια, σοβαρή σχέση συγκατοίκηση. Τη εξήγησα ότι ο πατέρα τη θα είναι στο σπίτι, στα λάματα, στην εκκλησία δίπλα μου και στο χαιρέτισμα. Στην Κύπρο έχουν αυτό το έθιμο και πριν από το γάμο κάνουν τα λεγόμενα λάματα, που είναι μια τελετή στην οποία. Α, δίνεται το ζευγάρι υποτίθεται, αλλάζει η νύφη, δίνεται η νύφη και την ευλογούν οι γονείς τη και υπάρχουν και βιολιά και τέτοια. Είναι μια παραδοσιακή τελετή που αρκετοί δεν την κάνουν, αλλά φαίνεται ότι η κόρη σου είναι πολύ παραδοσιακή. Άρα θα είναι στα λάματα στο σπίτι δίπλα, της, δίπλα σου ο πατέρας της, την εκκλησία θα στέκεστε δίπλα. Οι γονεί τη νύφη, οι γονεί του γαμπρού και στο χαιρέτισμα. Στο χαιρέτισμα είναι στη δεξίωση που στην Κύπρο μπορεί να πάνε και χιλιάτομα και δύο χιλιάδε άτομα και τρει χιλιάδε άτομα να χαιρετήσουν και η χαιρέτηση, δηλαδή την ώρα που στέκεται το ζευγάρι και οι γονεί του και οι κουμπάρη, κουμπάρο και, οι και οι κουμπάρα και του χαιρετάνε, θα στέκεται δίπλα η κοπέλα στον πρώην άντρα τη που χώρισε πριν 16 χρόνια. Αλλά δεν τη είναι αρκετό να είμαστε δίπλα στα λάματα στην εκκλησία και στη χαιρέτηση και στο χαιρέτισμα θέλει να με βάλει να κάτσω μαζί του και στο τραπέζι, στο δείπνο του γάμου δηλαδή. Ό,τι και να της είπα δεν την άγγιξε. Ίσα ίσα γίνεται για άλλη μια φορά σκληρή και επιθετική μαζί μου, απέναντί μου, όπως είναι όλα τα χρόνια από τότε που χώρισα τον πατέρα της. Join the club, ψώνησες και εσύ από σβέρκο. Δεν είσαι μόνη σου, έχει πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες έχει πολλούς γονείς οι οποίοι όταν αποφάσισαν να χωρίσουν από έναν γάμο που δεν ήταν υγιής, κατέληξαν από την πρώτη στιγμή τα παιδιά τους να τους θεωρούν υπέτειους για το χωρισμό και να είναι θυμωμένες οι κόρες, οι γη, με τη μάνα, με τον πατέρα, γιατί να χωρίσει τον άλλο γονείο. Έχει παιδιά τα οποία ζουν 16 χρόνια πριν, 14 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, ο καθένας οπότε χωρίσαν οι γονείς του, οι βιολογικοί. Uh, ό,τι και να τη είπα δεν την άγγιξε, ίσα ίσα γίνεται για άλλη μια φορά σκληρή και επιθετική απέναντί μου, όπω είναι όλα τα χρόνια από τότε που χώρισα τον πατέρα τη. Με κατηγορεί για άσχημα παιδικά χρόνια, κάτι που δεν ισχύει, μια και ό,τι ζητούσε το είχε και α μην είχα να φάω. Μήπω αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι τη παρήχε τα πάντα λόγω ενοχών, που σε το πρόβλημα. Δεν λέω ότι φταίσαι εσύ γι' αυτό, αλλά ακριβώ επ εσύ επειδή ένιωθε ενοχέ, έμπαινε εσύ σε στερήσει για να τη δώσει τα πάντα φτηνή, ίσως επειδή ένιωθε ενοχέ, ότι χώρισε τον πατέρα τη και θα είναι παιδί χωρισμένο, χωριστό, ή κακομοίρα. Αυτό να τη έδωσε το χώρο για να μπορεί να σε καταπατάει με έναν τρόπο φυσικό. Τη <Τι> σπούδασα. Τη μεγάλωσα με όλε τι ανέσει. Και τώρα που έχει οικογένεια, ό,τι μπορώ και ό,τι χρειαστεί και για εκείνη και για το μωρό τη βοηθάω όπω μπορώ. Και όλα αυτά τα κάνει η κόρη μου, επειδή όπως λέει, η αιτία είναι πως είχα κάνει δύο σοβαρές σχέσεις στα 30 μου τα χώρισα με τον πατέρα της και προσπάθησα να φτιάξω τη ζωή μου χωρίς ποτέ να παραμελήσω τα παιδιά μου. Η κόρη σου είναι αποξενωμένη από εσένα, μεγάλωσε μαζί σου αλλά είναι αποξενωμένη από εσένα. Τόσο άβολα νιώθω να κάτσω στο τραπέζι με τον πρώην μου και ο νυ να κάθεται με τι ξαδέρφες μου, που σκέφτομαι να πω στον νυ να μην έρθει καθόλου στο γάμο. Εσύ σκεφτήκες να μην είμαι στο γάμο, εγώ δεν θα πήγαινα νομίζω. Είμαι υπερβολική που νιώθω έτσι. Έχει δίκιο και εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Κόρη ξύπνα, κόρη. Κόρη ξύπνα. Ξύπνα. Τι απαιτήσει είναι αυτέ, τι δικαιωματισμό είναι αυτό. Να τι πει ξεκάθαρο, ότι θα με βάλει. Στο δείπνο του γάμου να καθίσω σαν να είμαστε ζευγάρι με τον πρώην άνδρα μου που χωρίσαμε πριν 16 χρόνια και δεν θε, δέχεσαι να καθίσω με τον νυν σύζυγό μου με τον οποίο είμαστε μαζί 8 χρόνια, παίζει να είσαι και περισσότερα χρόνια με τον νην σύντροφο από ότι σου με τον πατέρα τη. Πέστε σε απλούστατα, δεν θα έρθω στο δείπνο. Τι, το συζητάμε τώρα επειδή παντρεύεται. Δηλαδή χρειάζεται έτσι λίγο να να ισορροπήσουμε, γιατί το τεράστιο πρόβλημα έρχεται και γι' αυτό αυτό το βίντεο αφορά όλους όσοι έχουν χωρίσει και μεγαλώνουν παιδιά ή μεγάλωσαν παιδιά. Παιδιά χωρισμένο γονιών αυτά τα καημένα. Το λέω ηρωνικά γιατί ακριβώς αυτή η νοτροπία που υπάρχει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ότι άμα χωρίσει ένα ζευγάρι τα παιδιά τους είναι κρίμα και είναι αδικημένα γιατί χωρίσαν οι γονείς τους και είναι θύματα του διαζυγίου και πρέπει αυτά τα παιδιά να μα καβαλικεύουν και να μα κάνουν ό,τι θέλουν και να κρατάνε ένα μαστίο και να μα χτυπάνε αλήπητα γιατί χωρίσαμε τον πατέρα του ή χωρίσαμε τη μάνα του. Πρέπει να πάψει αυτή η νοοτροπία γιατί είναι προβληματική η νοοτροπία και είναι και λανθασμένη. Βασίζεται πάνω σε ένα λανθασμένο κοινωνικό στερεότυπο ότι άμα χωρί ένα ζευγάρι καταστρέφονται τα παιδιά. Όχι. Δεν καταστρέφονται τα παιδιά άμα χωρί ένα ζευγάρι. Τα παιδιά καταστρέφονται όμω άμα όταν ένα χωρί ένα ζευγάρι ο ένα από του δύο κακοποιητή στρέφει τα παιδιά εναντίον του άλλου και ο άλλος, ο κακοποιημένος, κάνει τα πάντα προκειμένου να ευχαριστήσει τα παιδιά που είναι δυνάστες, τύραννοι. Ταΐζει τον λύκο για να μην τον δαγκώσει δηλαδή. Και όσο ταΐζεις τον λύκο για να μην σε δαγκώσει, τόσο ο λύκος ενδυναμώνεται και σε δαγκώνει με όλο και περισσότερη δύναμη. Λοιπόν, γνωρίζω τι σημαίνει κυπριακή κοινωνία, γνωρίζω ότι σημαίνει μια γυναίκα να χωρίσει στην κυπριακή κοινωνία, γνωρίζω ότι σημαίνει ότι όχι μόνο ο πρώην της, αλλά και οι γονεί τη μπορεί να κουρδίζουν τα παιδιά τη εναντίον τη. Όχι μόνο τα πρώην πεθερικά τη, αλλά και οι γονεί που τη γέννησαν να κουρδίζουν τα παιδιά τη εναντίον τη. Και από τη στιγμή που έχει επιτελεστεί το έγκλημα της γονικής αποξένωσης τόσα χρόνια πριν, 16 χρόνια πριν που χώρισε εσύ, 15 χρόνια πριν που χώρισαν άλλοι, 20 χρόνια πριν που χώρισαν κάποιοι άλλοι, από τη στιγμή που έχουμε ενήλικα παιδιά, τα οποία έχουν αυτόν τον απίστευτο δικαιωματισμό θράσος και επεμβατικότητα, χρειάζεται να τους βάλουμε όριο. Φτάνει, κανεί, κόψτε το, κανεί, δεν σας ανήκουν οι γονείς σας. Είτε οι γονεί σα είναι παντρεμένοι μεταξύ του, είτε είναι παντρεμένοι με άλλου ανθρώπου, είτε οι γονεί σα είναι single, δεν σα ανήκουν. Δεν ανήκουν στα ενήλικα παιδιά οι γονεί του. Σα ανήκει μόνο εαυτό σα και αυτό να κουμαντάρετε. Αφήστε του γονεί σα στην άκρη. Φτάνει με το δικαιωματισμό των παιδιών που χώρισαν οι γονεί του. Ο οποίο ξαναλέω, αυτό ο δικαιωματισμό ε, παίρνει καύσιμο, είναι fueled από την αποξένωση που προκαλούν Ναρκισιστές πρώοι σύζυγοι, άντρε και γυναίκε, ναρκισιστικοί πρώοι γονεί, ναρκιστικά πρώοι Οι οποίοι για να τιμωρήσουν τον εγκληματία, τον εγκληματία άνδρα ή την εγκληματία γυναίκα που τόλμησε να χωρίσει και να σπάσει έτσι το μύθο τη Αγία Ελληνική Οικογένεια, καταλήγουν σε αυτέ τι πρακτικέ. Να δηλητηριάζουν τα παιδιά εναντίον των γονέων. Όμως η κόρη σου, κόρη μου, είναι ενήλικας. Είναι ενήλικα, είναι ήδη η μητέρα και παντρεύεται. Δεν δικαιολογείται να συμπεριφέρεται έτσι επειδή δέχθηκε γονική αποξένωση. Δεν δικαιολογείται. Ω ενήλικα έχει κάνει πλέον την επιλογή τη να σε θεωρεί έναν ένα, πολίτη κατώτερο από εκείνη, έναν πολίτη κατώτερο από τον πατέρα τη, έναν άνθρωπο που δεν είχε το δικαίωμα να χωρίσει, που δεν είχε το δικαίωμα να κάνει άλλε σχέσει, που δεν είχε το δικαίωμα να υπάρχει και να ζει. Και ότι τη χρωστά να την προσκυνά και να τη κάνει τα χατήρια όσο ζει, γιατί τη γέννησε και τόλμησε να χωρίσει τον πατέρα τη. Άτε. Δείξε της και το βίντεο, αν θέλει. Δείξε τη και το βίντεο. Δικό τη είναι ο γάμο. Δικαίωμά τη να αποφασίσει που θα καθίσει ο κάθε καλεσμένο και δικαίωμα του κάθε καλεσμένου να παραστεί στο γάμο ή να μην παραστεί στο γάμο. Τι σημαίνει θα πει στον σύντροφό σου να μην έρθει στο γάμο για να πα εσύ να κάθεσαι δίπλα από τον πατέρα τη κόρη σου για να τη κάνει το καπρίτσιο και δεν θα είναι και ευχαριστημένη. Κάτι άλλο θα βρει να παραπονεθεί. Τέτοια παιδιά με δικαιωματισμό θα βρουν κάτι άλλο να πούν. Γιατί ντύθηκε έτσι, γιατί είπε το ένα, γιατί έκανε το άλλο. Ιστορίε με αγρίου. Σοβαρά. Σοβαρά, και αν ακούει αυτό το βίντεο, οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε άντρα βρίσκεται σε έναν κακοποιητικό γάμο, σε έναν γάμο που δεν τον ευχαριστεί. Είναι δυστυχισμένο μέσα σε έναν γάμο και θέλει να χωρίσει, προσοχή να μην υποκύψει από την πρώτη στιγμή στην οποιαδήποτε πεποίθηση, στο οποιοδήποτε κοινωνικό στερεότυπο προσπαθεί να επιβληθεί από αυτόν που θα χωρίσει και από άλλου παρατρεχάμενου για το ότι είναι κρίμα τα παιδιά που χωρίζουν οι γονεί. Δεν είναι κρίμα τα παιδιά που χωρίζουν οι γονεί. Είναι κρίμα οι γονεί όταν χωρίζουν και τα παιδιά του γίνονται δίμοι του για δεκαετίε μετά. Άτε. Είμαι αυστηρή. Και πρέπει να είμαι, γιατί έχω δει πολλέ φορέ κακοποίηση ενήλικων γονέων από ενήλικα παιδιά τα οποία έχουν μείνει στο παρελθόν, έχουν μείνει σε εκείνη τη χρονική στιγμή που χώρισαν οι γονείς τους, οι βιολογικοί, και ας έχει τόσα χρόνια. Έλεος πλέον, κανεί. Η ώρα η καλή στην κόρη σου, καλά Στέφανα εύχομαι και πράξε αναλόγως. Για περισσότερα βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο στο κανάλι μας στο YouTube, καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με θέματα που αφορούν δυστυχώς όλους μας. Γεια! Yeah.